Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω πάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε και πώς μου είστε? Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Κυριακή. Το πρωί έτσι και έτσι περάσαμε. Πήγε και ο Νίκος ψάρεμα, γύρισε τώρα και ξεκουράζεται λιγάκι. Τώρα σε λίγο έρχεται και η αδερφούλα του να μας κάνει με τον άντρα της και την κόρη της μια επίσκεψη. Να τους δούμε λιγάκι, να περάσουμε το απόγευμα μαζί. Και εγώ είμαι σε φάση που τους έκανα μπάνιο, τους αυτοποίησα. Ο ένας χαλαρώνει στον καναπέ, επιτέλους όλη μέρα ήταν σε έξαρση. Ο άλλος κοιμάται στο relax και εγώ έκανα το μπανάκι μου. Λούστηκα να είμαι έτοιμη για αύριο, που θέλω, έχω διάφορες δουλίτσες. Έκανα μια περιποίηση προσώπου με την καινούργια σειρά της Natura Siberica, με το Blueberry, που είναι για το μπλε φως. Την δοκιμάζω, είναι η δεύτερη φορά που τη χρησιμοποιώ σήμερα και χθες ήταν η πρώτη. Και μέχρι στιγμής μου έχει αρέσει, αλλά θα σας τα πω σε βάθος ημερών που θα δω κάποιο αποτέλεσμα πρώτο. Μέχρι στιγμής είμαι ευχαριστημένη. Αυτά. Τώρα θα τακτοποιήσω λίγο το σπίτι. Κάπως αύριο περιμένω τη γυναίκα να έρθει να καθαρίσουμε το σπίτι, οπότε δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Μόνο θα τακτοποιήσω ρούχα, φαγητό. Καλώς τους και πάλι. Πώς είστε? Εμείς καλά. Δευτέρα σήμερα. Απογευματάκι. Σηκωθήκαμε το πρωί. Ξεκινήσαμε τις δουλειές μας. Ήρθε σήμερα μια κοπέλα που είχαμε κανονίσει και μας βοήθησε. Με αυτό το θέμα θα σας πω άλλη φορά, θέλω λίγο να το δω πώς θα πάει και μετά θα σας πω λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος πάντων, όλα καλά, καθαρίσαμε κάπου στο σπίτι μας. Έχω κάποια πράγματα όπως τύπου ρούχα. Πρέπει να ξεσκαρτάρω όλα τα παιχνίδια του Γιάννη, να τα ομαδοποιήσω και να τα κρύψω και να τα αφήνω ένα-ένα μικρό κουτάκι κάθε φορά. Και για να μάθει να μαζεύει τα παιχνίδια του, που ξέρει, το κάνει στο σχολείο, αλλά στο σπίτι δεν το κάνει. Οπότε για να μάθει στο σπίτι να είναι τακτικός, θα μένει ένα μικρό κουτάκι τύπου κουτί, σαν αυτό που βάζουμε παπούτσια μέσα. Κάθε φορά θα μένει μόνο αυτό κάτω, θα παίζει και μόλις θέλει να παίξει κάτι άλλο θα το μαζεύει και θα του δίνει η μαμά του το άλλο κουτί. Διαφορετικά δεν θα έχει άλλο κουτί αν δεν τα μαζέψει, θα πρέπει να έχει αυτό μόνο. Αυτά, οπότε θα κάνουμε αυτό το κομμάτι σήμερα το βράδυ που θα κοιμηθεί ο Γιάννης, θα το κάνει η μαμά αυτό. Και θα πάμε καμιά βόλτα. Ο μπαμπάς μας έχει φύγει τώρα. Πάει τον παππού του στο νοσοκομείο που πάει τις φορές τη εβδομάδα. Και θα έρθει σε λιγάκι να δούμε τι θα κάνουμε. Χρειαζόμαστε ένα μίνι σούπερ μάρκετ. Αυτά. Εγώ έκανα το μπανάκι μου, έφτιαξα λίγο τα μαλάκια μου, βάφτηκα λίγο, περπίστηκα λίγο, γιατί ήρθε σήμερα κάθε Δευτέρα ο Μιχάλης, που ουσιαστικά είναι ο βοηθός μου πάνω στο θέμα των διαφημίσεων, για να βγάζουμε μαζί τις φωτογραφίες και εκείνος τις επεξεργάζεται. Εκείνος δηλαδή βγάζει τις φωτογραφίες με επαγγελματική κάμερα κτλ. Τις επεξεργάζεται, μου λέει πως να κάθουμε γιατί εγώ δεν το έχω καθόλου. Με βοηθάει γενικά με την άποψή του, με όλα. Όλα καλά. Ευτυχώς, γιατί η δουλειά μας γίνεται μέσα σε 2-2,5 ώρες με τον Μιχάλη, ενώ πριν μου έπαιρνε άπειρες ώρες για μια μέτρια δουλειά. Δηλαδή έβγαζα μέτριο αποτέλεσμα. Και τσακωνόμουν και είχα νεύρα και όλα αυτά, γιατί δεν έβγαινε η δουλειά μου, γιατί δεν είχα χρόνο, γιατί δεν είχα βοήθεια. Ενώ τώρα έρχεται το παιδί, τα κάνουμε και τελειώνει. Όλη τη βδομάδα, όλη τη βδομάδα σε δουλειά είναι οργανωμένη. Είσαι καλά. Καλά, αγάπη μου, εσύ. Εγώ ξύπνησα. Δεν κοιμήθηκες ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Θα κοιμηθείς νωρίς το βράδυ, ναι. Ναι. Μπράβο, φιλάκι. Ξύπνησε το παιδί. Το παιδί. Το μωρό ξύπνησε. Ναι, δεν ξύπνησε, το κοιμάται, μην το ξυπνάς, σε παρακαλώ. Κοιμάται. Έχει κόλλημα, ξυπνάει συνέχεια το μωρό. Το μωρό μου κοιμάται όλη μέρα, ξυπνάει, τρώει, κοιμάται. Βγάλαμε τις φωτογραφίες με το μωρό, βγάλαμε τις φωτογραφίες με το Γιάννη. Μια ομαδική δεν έχουμε βγάλει. Μια οικογενειακή. Την άλλη φορά. Γιατί την ώρα που τέτοιο είχαμε βάλει το Γιάννη και ύπνο, αλλά τελικά δεν κοιμήθηκε. Εν τω μεταξύ, μόλις έλαβα σήμερα ένα πανέμορφο δώρο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο θα έλεγα, πασχαλινό. Πάω να σας το δείξω. Ήρθε λοιπόν αυτό το πανέμορφο χειροποίητο ξύλινο κουτί από Κωνσταντίνος Κόσμημα.
πόσο ιδιαίτερο κουτί για δώρο, το οποίο μένει για πάντα, έτσι. Το Κωνσταντίνος Κόσμημα είναι ένα κοσμηματοπωλείο εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο φυσικά κάνει και αποστολές εκτός Ηρακλείου και μάλιστα έχει δημιουργήσει και το δικό του e-shop. Στο Κωνσταντίνος Κόσμημα μπορείτε να βρείτε και χειροποίητα κοσμήματα, τα οποία οι ίδιοι δημιουργούν και μάλιστα από ασήμι και χρυσό. Μπορούν να δημιουργήσουν οτιδήποτε ονειρεύεται μια γυναίκα. Το κουτί αυτό λοιπόν περιέχει ένα πασχαλινό δώρο, επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό εδώ το αυγουλάκι, το οποίο βγαίνει και σε άλλα σχέδια, ανάλογα το γούστο σας και άλλα χρώματα. Εγώ επέλεξα αυτό, το οποίο είναι ασημένιο. Πόσο ιδιαίτερο δώρο πασχαλινό μπορεί να είναι αυτό. Μπορείτε να το βάλετε έτσι μακρύ. Μπορείτε όμως και να το βάλετε και πιο κοντό. Είναι ανάλογα το στυλ σας. Εγώ το προτιμώ πιο κοντό. Αλλά είναι ανάλογα πώς το προτιμάει κανείς. Λατρεύω αυτό το χρώμα. Μπορείς να κάνεις και ένα ωραίο layering αν θέλεις. Ή να το βάλεις έτσι. Γιατί είναι ήδη πολύ πλούσιο. Και όποιο πασχαλινό αυγό και αν επιλέξετε σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν το επιλέξετε, συνοδεύεται πάντα με μία όμορφη πασχαλινή λαμπάδα μέσα στο κουτί το ξύλινο. Οπότε πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό δώρο, το οποίο κοστίζει 50 ευρώ. Πραγματικά ένα πανέμορφο και ιδιαίτερο δώρο για να κάνουμε στο βαφτιστήρι μας ή σε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Ένα δώρο που θα το φοράει κάθε Πάσχα και θα κρατήσει για πάντα. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ το Κωνσταντίνος Κόσμημα. Θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής όλα τα απαραίτητα links σε Facebook, Instagram, αλλά και το e-shop βεβαίως. Αλλά και το link για ένα giveaway το οποίο σας έχουμε ετοιμάσει. Έλα! Το μωρό του λέω σαμάτα. Δεν κλαίει το μωρό. Το μωρό του λέω σαμάτα. Ναι, αλλά το μωρό δεν κλαίει. Δεν θα σταματήσει. Μια χαρά είναι. Το μωρό μου. Ναι, το μωρό σου είναι. Τώρα πες. Μαμά, είσαι καλά, μαμά. Καλά, Γιάννη μου, εσύ. Δεν τα κούρεψα, θα τα φτιάξω εγώ την Παρασκευή. Τα κούρεψες τα μαλλιά. Δεν τα κούρεψα τα μαλλιά, τα έφτιαξα όμορφα. Τα κούρεψε η γιαγιά ή τα μαλλιά του Γιάννη. Όχι, η γιαγιά to when he
Καλησπέρα. Τρίτη σήμερα, απόγευμα, βραδάκι, 9 η ώρα σήμερα. Αξιώθηκε να ανοίξω την κάμερα. Χθες δεν κατάφερα ούτε σούπερ μάρκετ χολ να σας κάνω που ήθελα, γιατί έβαλε ο Νίκος θέση του στα πράγματα. Γιατί ο μπέμπις δεν ήταν πολύ στα καλά, του είχε λίγο γκρίνια. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή έφαγα χαλβά σε μυγδαλένια που μου έστειλε η γιαγιά του Νίκου, έφαγα αρκετό. Και μπορεί και να τον πείραξε, δεν ξέρω, είχε λίγο γκρίνια το βράδυ. Και μετά όταν τον πήρε ο ύπνος ήμουν κατάκοπη και απλώς έπεσα και εγώ για ύπνο. Οπότε δεν κατάφερα να τραβήξω περισσότερα πλάνα και σήμερα καθόμαστε όλη μέρα, ασχολούμαι μαζί τους και έχω κάνει λίγα πράγματα. Πέρα από το να μαγειρέψω, δηλαδή να κάνω μπάνιο, να πάω στη Μοδίστρα να πάρω ένα παντελόνι που είχα εκεί 2 εβδομάδες έτοιμο. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο, έχω κάνει τώρα μπάνιο το μωρό, θα κάνω το Γιάννη και τον βάλω για ύπνο, ήδη έπρεπε να τον έχω βάλει. Ευτυχώς κοιμήθηκε λίγο το μεσημέρι και μπόρεσε να κάνω αυτά που σας είπα. Διαφορετικά, λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Αύριο έχω και μάτι μέρα, όμως πρέπει με λίγα λόγια να κάνω πράγματα σήμερα για να είναι πιο εύκολη αύριο η μέρα. Θα δω 2 φίλες μου, πρέπει να πάω στο κέντρο για μια δουλειά, να πάω να λάβω κάτι δέματα. Έπρεπε να πάω σήμερα, έπρεπε να πάω το Σάββατο, το ανέβαλα για σήμερα, γιατί δεν μπορούσε ο Νίκος ούτε το Σάββατο ούτε σήμερα. Και θα με πάει αύριο να δώσω λίγο αίμα, να δούμε αν είμαι συμβατή, μακάρι να είμαι. Θα με πάει αύριο λοιπόν στους εθελοντές αιμοδότες, ουσιαστικά δεν ξέρω που βρίσκεται, νομίζω στη Λότζια, στο κέντρο, μου είχε πει μια γυναίκα που δουλεύει εκεί, αλλά κάθε μέρα δεν είναι πάντα εκεί. Είναι σε 2 διαφορετικά σημεία, θα πάρω αύριο το πρωί τηλέφωνο να δω που θα βρίσκονται για την αιμοδοσία και θα πάω να δώσω δείγμα. Ουσιαστικά θέλω να γίνω δότης μυελού των οστών, εφόσον είμαι κάτω των 45 και άνω των 18 και χαίρω άκρης υγείας, οπότε γιατί όχι να μην βοηθήσουμε έναν άνθρωπό μας. Έχω κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου που θα ήθελα να βοηθήσω, αλλά και συμπατή να μην είμαι μαζί του. Αν βρεθώ συμπατή με οποιονδήποτε άλλο, εννοείται όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, όποιος και να είναι συμβατός μαζί σου, μπαίνει στη διαδικασία και δίνεις μόσχευμα. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι που μπορεί να βλάψει τον οργανισμό, παίρνουν μια ποσότητα αίματος από σένα, όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα αν χρειαστεί να ταξιδέψεις κάπου ή οτιδήποτε. Παίρνουν λοιπόν την ποσότητα αίματος, παίρνουν από το αίμα σου αυτά που χρειάζονται, τα ωφέλιμα συστατικά, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω διαφορετικά, και επιστρέφεται το αίμα στον οργανισμό σου κανονικά, ο οποίος είναι σε θέση να παράξει ξανά αυτά τα, ό,τι είναι να παράξει. Αυτά λοιπόν, και θα μπω σε αυτή τη διαδικασία και θα σας πρότεινα όσοι μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Δεν κοστίζει τίποτα. Ούτε οικονομικά, ούτε και σωματικά. Ο Μπέμπης μου κοιμάται, ο Γιάννης ακόμα και έχει πάει 11 παρά 10, ρε παιδιά. Τι ενέργεια είναι αυτή. Ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά με το Γιάννη έτσι να... Δηλαδή, μέχρι να κοιμηθεί ο Γιάννης, πρέπει να κάνουμε άκρα του τάφου η σιωπή, αλλιώς μας ακούει και δεν τέτοιο. Είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ξεσηκώνεται. Οπότε, μέχρι να κοιμηθεί, καθόμαστε. Και κάνω δουλειά εδώ στο κινητό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αναγκαστικά θα βγω να πλώσω μόνο ρούχα για να μην βρωμαίσουν και τίποτα άλλο. Αναγκαστικά. Και θα πάω να ξεκουραστώ, να σηκωθώ αύριο νωρίς να τα κάνω. Οπότε σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά για την παρεούλα. Κάντε και εγγραφούλες στο κανάλι αν σας άρεσε και η δική μας η παρεούλα. Και θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη πρώτο ο Θεός. Ναι, τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Την Πέμπτη. Φιλιά πολλά.